40.000 θεατές την άνετη πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2008. Τελευταίος αγώνας της ομάδας του Ρεχάγκελ θα είναι αυτός κόντρα στην Ουγγαρία την Τετάρτη. Η Εθνική μας θέλει την νίκη για να καταφέρει να βρεθεί στον όμιλο των ισχυρών εν ώψη της κλήρωσης του Μουντιάλ του 2010 το Δεκέμβριο. Τον αγώνα της Βουδαπέστης θα έχετε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσετε ζωντανά από το Μέγκα στις 9 και 4 το βράδυ. Τα πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό του Ολυμπιακού Σταδίου και κάνουν τη νύχτα μέρα. Το παιχνίδι με τη Μάλτα μόλις έχει τελειώσει και οι διεθνείς αποθεώνονται από τον κόσμο. Η πρωταθλήτρια του 2004 πάει στο Euro 2008, έχοντας πετύχει μία ακόμα νίκη που της δίνει το ρεκόρ των βαθμών σε αυτή την προκριματική φάση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της, η Εθνική πρόσφερε πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ στους 40.000 θεατές. Πρωταγωνιστής του μάτς, ο Φάνης Γκέκας, που πέτυχε 3 γκολ. Προσίδησα το άνοιγμα του Κατσουράνη. Σέντρο με το αριστερό, κεφαλιά του Γιανακόπουλου και τον γκολ από τον Γκέκα μετά την απόκρουση του Χάμπερ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που για πρώτη φορά πετυχαίνω hat-trick σε ένα παιχνίδι γιορτή για την εθνική ομάδα, καθώς πέρασε τα τελικά του Ευρωπαϊκού. Είμαστε χαρούμενοι που η φιέστα δεν χάλασε και συνεχίζουμε αίτητοι στον όμιλο. Λιμπερόπουλος βγήκε έξω, πέρασε την μπάλα, Μπαστινάς, το σούτ, το δοκάρι, γκολ 2-0. Ο Αμανατίδης δεν είναι offside, ναι, 3-0. Έχει 2-2. Αμανατίδης μπροστά στον Νουόκο. Η σέντρα με το αριστερό. Λιμπερόπουλος ψάχνει τον Γκέκα. Ναι, βόλεϊ στον αέρα. 4-0 από τον Φάνη Γκέκα. Δεν τα κατάφερε. Πάει για το σούτο Τζιόλης. Ο Γκέκας, ναι. 5-0 στο 74. Χάτρικ. Για μένα επιτυχία είναι που η Ελλάδα είναι για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Euro. Νομίζω ότι τώρα δεν μπορούμε να το συλλογιστούμε ότι έχει πετύχει αυτή η ομάδα. Άρα τα επόμενα χρόνια θα καταλάβουμε ακριβώς τι έχει πετύχει αυτή η ομάδα. Ja, wir haben uns qualifiziert und bereiten uns jetzt auf das. Also, wir haben eine lange Vorfreude, die Zuschauer und wir bereiten uns auf den nächsten Sommer vor. Wir suchen unsere Trainingslager aus und werden step by step, nachdem alle Ergebnisse jetzt feststehen, uns in der Schweiz ja treffen und dann wird ausgelost und all diese Dinge, die beschäftigen uns. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας τίμησε τη χθεσινή γιορτή με την παρουσία του. Μια θαυμάσια βραδιά. Νομίζω ότι πήραμε δυνάμεις για το τελικό αποτέλεσμα. Να είστε καλά.